Νέα Φιλαδελφία. Σάββατο. Δεν έχουμε λεφτά. 7 τη Ιούλη. Μία μέρα έλειψα. Εχθές δηλαδή. Και ερχόμενος εδώ, καθώς τώρα αλλάζει βάρδια. Μάλλον δεν αλλάζει βάρδια. Πόρτο καπελάκηδες είχαν το διάλειμμά τους. Παιδιά, πάρα πολύ ήλιος και είχαν κάτσει στο υπόγειο του τομέα 4, το πρώτο υπόγειο που έχει φτιαχτεί στην εγκαστοτιά μας, καθώς βλέπουμε το μήμη του Βαβαϊάνου να σηκώνει ένα καλούπι. Τον τανιάζει. Για να το κοιτάξει καλά ο παρχός. Ναι, τον τανιάζει. Είναι το συνεργείο του κ. Βαγενά προς τα εκεί, στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ θα καλύψω, παιδιά, τώρα, καθώς τα παλικάρια ανεβαίνουν πάλι στις επάλξεις. Ο παλίκαρος ανεβαίνει στον πυλώνα. Είμαστε 15 μέτρα. Εκεί που πατάς είναι 12, έτσι. Συν ό,τι ανεβαίνει πάνω. Είναι 12 μέτρα. Μέχρι εκεί που πατάει το παλικάρι. Το κύριο Χουμαΐδη. Έχουν πέσει ήδη 2 πλάκες. Και πάμε και για την τρίτη, η οποία θα γίνει στα 22 μέτρα. Αν θυμάστε καλά, που μας το είχε πει ο κύριος Χουμαΐδης. Βλέπουμε τώρα συνεργασία και από Πορτοκαλί και από Κίτρινο Καπέλο. Να δούμε το τι θα φτιάξουν τώρα. Υπάρχουν, βλέπετε, παιδιά, οι μούφες. Και είναι αυτές τώρα, έτσι. Άντε να σας το δείξω. Το πιάσω φακός. Καθαρίζω. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί εδώ είμαστε καλά, θεωρώ. Αυτό, παιδιά, που βλέπετε ότι είναι με την χαρτοτενία το καφέ και από πάνω και είναι το γκρι, αυτό είναι η μούφα. Θηλυκό αρσενικό, έτσι ώστε οι τένοντες, δηλαδή κάθε μπάρα, η σιδερένια, να προεκτείνεται προς τα πάνω. Αυτό είναι η προένταση. Ελάχιστες θα φτάσουν σε ύψος, στο ύψος 40 μέτρων, 5-6, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά που μου είχε πει η Πόπη, η Πέπη, με συγχωρείτε, η κοπελιά, η εργοδηγός. Μούφα είναι αυτή, μούφα! Χρήστο, μούφα είναι! Εδώ έχω τον Χρήστο. Είναι λίγο πιο εκεί. Ναι, η μούφα είναι! Ναι, η μούφα! Μούφα είναι αυτή που πιάνεις! Να μου τη δείξεις λίγο! Μου τη δείχνεις λίγο! Θα την πιάσει ο φακός, παιδιά, τι είναι η μούφα. Μισό λεπτό, φίλε. Αυτή εδώ που κοιτάει το παλικάρι, τώρα είναι η μούφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι καταλάβαμε, παιδιά, όσοι με ρωτάτε, πόσα ανέβουν πάνω τα 40 μέτρα οι τένοντες. Βάζουν οι μούφες και προεντείνονται προς τα πάνω. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να δείξω, ότι σε μία μέρα που έλειψα, το τι ωραίο έργο έχει γίνει. Όπως είχαμε δει, παιδιά, το τριγωνάκι στην 5α που δεν είχε σχηροτετηθεί, όπως και τα πι που καθόταν πάνω η γεφυρούλα η κίτρινη, εχθές σχηροτετήθηκαν, εχθές Παρασκευή σχηροτετήθηκαν, τόσο το ένα πυργάκι όσο και το άλλο που είναι δίπλα στο κλιμακοστάσιο. Έτσι. Γύρω-γύρω από τον πυλώνα υπάρχουν οι μανδύες με τα σίδερα, οι σιδερένιοι, οι σιδερένιες κολόνες που λέγονται μανδύες. Όπα, εδώ τι έχουμε. Παγοπέδιλα, ήρθε το καλοκαίρι, κάτι σαν
Τελεφερίκ. Έτσι μου το κάνει αυτό το θέμα. Εδώ ο Κώστας Φωνεστορίδης που το κατεβάζει. Δεν ξέρω τώρα τι αντικείμενο μπορεί να είναι αυτό, παιδιά. Όσοι ξέρετε, μηνυματάκια. Το κατέβασε το τομέα 5α. Δείχνουμε πάλι, γιατί ο στόχος είναι τώρα σε αυτό το βίντεο να δείξουμε τον πυλώνα τον πρώτο, το βόρειο δυτικό. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά, σήμερα εδώ. Δεν είμαστε πάνω από 5 άτομα. Εννοώ στο θεωρείο των κάγκελων της 21. Φυσικό και επόμενο, η ζέστη είναι αφόρητη. Ένα τεράστιο μπράβο στα παλικάρια αυτά εδώ που κάτω από αυτές τις συνθήκες δουλεύουν. Εδώ έχουμε και ένα παππού που θέλει να φωτογραφίσει το γεγονός. Παππού μου, γιατί το κάνεις τώρα αυτό? Να δεις τι ωραία πράγματα κάνουνε. Δεν είμαι ΑΕΚτσής. Ναι, είσαι. Επομένως, όποιος είναι ΑΕΚ έχει την ίδια μούρια που έχει και ο κάμεραμάν. Και δεν μιλάμε για την ηλικία των 50, ο άνθρωπος είναι 75 πλάς. 80. Είναι 80. Είμαι και μέλος. Είστε και μέλος. Να είστε καλά. Θα δούμε τώρα τον Εναερίτη πώς ανέβει τώρα πάνω. Σε φυσικά. Κάθε μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ σε παρακολουθώ. Να είστε και εσύ καλά. Όλοι να είμαστε καλά, παιδιά. Κοίταξε. Όποιον ομάδων και να είμαστε, υγεία να υπάρχει. Σε καλή καρδιά, σε καλή καρδιά. Εντάξει, ο κόσμος, κοίταξε. Είμαστε, έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα, ελευθερία σκέψης. Σωστό. Αλλά εμείς έχουμε την καλότητα. Εγώ από την Ικαρία ήρθα τώρα για αυτό το πράγμα. Από την Ικαρία ήρθες? Είσαι ωραίος. Τους φούρνους της Ικαρίας. Είσαι ωραίος. Τώρα βλέπετε, παιδιά, ότι είναι υπερπροστατευμένος. Βλέπετε πίσω στις πλάτες του ότι έχει αυτό το χιαστή. Ναι. Να το εστιάσει λίγο καλύτερα η κάμερα για να δείτε τι εννοώ καλύτερα. Έτσι, δεν είναι στον ντουκου, άντε ανεβαίνουμε, κάνουμε το κομμάτι. Έτσι, τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας. Είναι καλά δεμένος. Πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι που λέω και από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Ποιος είναι ο Μητράκης? Μελισσανίδης. Άντε ρε το καβουρά, το Μελισσανίδη. Ποιος είναι η λαβουρά? Άντε μωρέ το Μελισσανίδη τώρα, μωρέ να πούμε. Το Μελισσανίδη, με έχετε πήξει όλοι με το Μελισσανίδη το Θεό. Άντε να χαθείτε τον καβουρά, ούτε μια μεταγραφή δεν έχει κάνει. Μόνο να τα σκάει στο... Πώς το λένε? Στο προπονητικό κέντρο 3,5 εκατομμύρια, το Λιγούρι. Το Λιγούρι να πούμε. Συν 70 το άλλο. Άντε μωρέ το Λιγούρι να πούμε τώρα κάτι με το λόγα με το Μελισσάνι. Να πάρω κάποιο πλάνο από το κινητό και βλέπω το Μιχάλη. Το Μιχάλη, το Μιχαλάτζελο. Ω, εντάξει τι. Παιδιά, εγώ πλάνα από βόρεια, ο Μιχάλης νομίζω τέτοια ώρα πρέπει να είναι στα νότια. Είναι από εκεί. Εντάξει. Όλοι καλοί είμαστε. Κάτι που δεν τραβάς εσύ, τι τραβάει ο άλλος. Α, είπε γεια σου Παγενά. Α, μα δεν σε κακός, δεν το φίλος το γύρω. Α, του είπε γεια σου Παγενά. Ωραίος! Ωραίος, έχω το λίστα λόγια μου. Για να λέμε και παιδιά και ποιοι σε πίσω φίλοι με αυτό το έργο, έτσι. Λοιπόν, εδώ πάνω είναι τα παλικάρια του Χουμαΐδη. Απέναντι είναι τα παλικάρια του Παγενά. Εγώ οφείλω στα καναλάρχης, έτσι, πλέον, γιατί έχω ένα τεράστιο κανάλι. Που το βλέπει όλη η οικουμένη. Εγώ και ο Σαφίδης. Ναι, το έψιλον. Εμείς οι δύο είμαστε μεγάλη. Όχι, και το CNN, ρε. Έλα, ρε, ο Τέρνερ. Έτσι, είμαστε. Αυτά είναι μικρά κανάλια. Ναι. Λοιπόν, 25 δεύτερα πριν κλείσει το πρώτο βιντεάκι. Απολαύσαμε τον πυλώνα. Είπα και εγώ τα δικά μου. Εντάξει, για να πάρω παιδιά τώρα συνέχεια το δεύτερο πυλώνα, ο οποίος καλυπώνεται από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Να δείξουμε και. Και τον κερκιδοφόρο στον 4. Ζήτω η ΑΕΚ αδέλφια. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε όλοι καλά.
για τους άπιστους ομάδες σχετικά με τα αγκύρια. Βλέπετε παιδιά ότι είναι 5 αγκύρια πάνω και μία στο δοκάρι. Εκεί θα κουμπώσει η έτοιμη κερκίδα όταν θα έρθει. Εντάξει, για να καταλάβουμε ότι πάνω είναι οι σειρές 16. Θα βιδωθεί, δεν θα κουμπώσει, θα βιδωθεί η κερκίδα και πάνω στο δοκάρι. Τώρα έχουμε στον πυλώνα, να βάλω την κάμερα από μέσα, γιατί αυτό πρέπει να το τραβήξουμε, την τοποθέτηση ενός καινούργιου στένοντα. Να απολαύσουμε αυτή τη λήψη. Είναι το επιτελείο του κυρίου Χουμαΐδη και της Ερμονάσα. Λεπτές κινήσεις, παιδιά, βλέπετε. Θα πάω λίγο στα χέρια τους να δούμε τι ακριβώς κάνουν. Πιστεύω εδώ είμαστε καλά. Είναι με τον Κερανό τον Κώστα τον Εστορίδη. Ώρα του καλή. Κρατάει με τη δαγκάνα τον τένοντα. Όπως βλέπετε είναι μία ράβδος μεταλλική και μέσω της μούφας θα δει μέσα στο θύλακα, έτσι ώστε να προενταθεί προς τα πάνω. Βλέπετε τον τεχνίτη με το πορτοκαλί καπέλο, ο οποίος είναι δεμένος και προστατευμένος. Και τοποθετεί στο θύλακα τον τένοντα.
Λοιπόν, να συνεχίσω, παιδιά, λίγο τώρα από περιπατητό. Κάπως καταλάβαμε το τι παίζει με το Ντένοντα. Λίγο περιπατητό. Γεια σου, φίλε μου. Τι έγινε. Καλά. Καλά. Λίγο περιπατητό στο τομέα 4. Εδώ τι έχουμε. Συντεριές. Εντάξει, ναι, με εμποδίζουν αυτές τις συντεριές. Δεν θα μπορέσω να περάσω. Γεια σου, παιδιά. Βλέπουμε, παιδιά, το τι... το τι έχει απομείνει από το Σκούπιδα Ρέικο. Έχει μείνει μόνο το φορτηγό και εδώ ο σωρός των μπάζων, θα έλεγα, έτσι. Εδώ κάποτε ανθούσε και βασίλευε η μπόχα και η δυσοδεία, δυσοσμία. Τώρα ο κάθε πολίτης μπορεί να έρχεται με την οικογένειά του έτσι και να απολαμβάνει το καθαρό πλέον οξυγόνο χωρίς το κέντρο μόλυνσης που βρισκόταν μέσα στο άλσος μας. Άλσος που εδώ έρχονταν γενιές και γενιές άνθρωποι, μέσα σε αυτούς και εγώ, γεννημένος το 71, στις 8 Ιούλη, παραμονή, γι' αυτό το ανέφερα έτσι ο Μάγκας. Σιγά σιγά το είπα, ότι αύριο κλείνω το 47, άλλο ένα χρόνο στην πλάτη και εδώ καμεραμάν καναλάρχης. Ερχόταν με το συγχωρημένο τον πατέρα του και τη μανούλα του και θαύμαζε τόσο τα ζώα που υπήρχαν εδώ, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα τη δικιά μου εποχή ζωολογικό πάρκο. Τώρα αυτό, παιδιά, έχει γίνει στην Αττική, στα Σπάτα. Λοιπόν, περιπατητό, το ότι γκρέμισαν τη σφύρα και τσάπα μέχρι να πάω, παιδιά, από εκεί μεριά που λέει και ο Μιχαλάκης, ανατολικά, που είναι ο τομέας 3 και τώρα καλυπώνεται. Εδώ δείξαμε όλο το μέγεθος των περίπου 1000 τετραγωνικών και παραπάνω που καταλάβανε το παράνομο και με τον νόμο πλέον χτίσμα που βρήκε στέγη. Πάμε ένα δεκάλεπτο βίντεο όλο το τομέα 3, πιάνω το 3 γάμα που γετοιμιάζει με το τομέα 4 και τη Βασίλη Σοφία 22. Βλέπω ένα καλούπι ακόμα εδώ από τα ανατολικά να μην έχει βγει. Εντάξει, ξέρουμε όμως ότι πάνω είναι 16 οι σειρές. Θα δείξουμε λίγο 6 και 7 με την ευκαιρία. Βορειοανατολικά γίνεται η λήψη και πάμε τώρα σε αυτό που ήρθα να κάνω, να τραβήξουμε το τι γίνεται στον τομέα 3α, 3γ και στο 3 τον καθαυτό πυλώνα, όπου οι εργασίες συνεχίζονται αδιάκοπα και σήμερα Σάββατο μέσα σε αυτό τον τάρα τον ήλιο. Παιδιά, τι κατ' είναι πολύ αποπληκτικές θερμοκρασίες εδώ. Άλλο να σας δείχνει η κάμερα και άλλο να είστε στη Φιλαδέλφια, που για πολλάκι και ακόμα μια φορά θα σας πω,
ότι είναι η περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας το καλοκαίρι, η πιο θερμή πόλη μαζί με την Νέα Ιωνία, η πιο θερμή πόλη θα πει. Δεν έχω τον τρίποδα σταθεροποιήσει κάπου, τον έχω όρθιο, τον τρίποδα. Περαστήνω πάνω από τον κύκο, γιατί εκεί που έπρεπε να τσιλίψεις, θέλει να παρακάρει τώρα, τον τρώει ο ήλιος. Κάτω από το φέσκο, φυσικά είναι πολύ καλύτερα για εμένα, για να παίρνω τις λύψεις. Εδώ στο καλούπομα πυλώνα, στο δεύτερο πυλώνα, το βόρειο Ανατολικού. Όσοι με βλέπετε παιδιά από τη θάλασσα, θερμή παράκληση, βουτήξτε και για τον Γιώργο. Και να γράψετε σε μήνυμα, Γιώργο, βουτάω για την πάρτι. Να ξέρετε και ένα ακόμα, την οικογένεια την έδιωξα. Χθες ο λόγος που δεν ήρθαν ήταν η κυραντίνα. Λέει δεν πάει άλλο με αυτό. Μια κάμερα είναι η ζωή σου και η γκόμενά σου. Η ΑΕΚ, παίρνω τα παιδιά και φεύγω και πάω στο χωριό. Το είπε και το κάνω. Και πήγα τα παιδάκια μου και πήγα στο χωριό. Έτσι είμαι μόνος. Για να έρχομαι στην επίσημη γκόμενά μου, μια εκάρα, να κινηματογραφώ και να μοιράζομαι μαζί σας τα πλάνα που κινηματογραφώ. Παιδιά, ρώτησα κάποιους YouTubers, οι οποίοι όντως πληρώνονται από το YouTube. Δυστυχώς τα χρήματα μου κακοφάνηκε όταν μου το είπανε, της Ελλάδος δεν είναι αυτά που περίμενα να είναι τα έσοδα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες στην πληρωμή, είναι οι θεάσεις, είναι η διάρκεια των θεάσεων που κάνετε στο κάθε βίντεο μου, τι άλλο είναι, είναι το like που θα μου κάνετε, είναι αν πατήσετε τη διαφήμιση να κλείσει ή να παίξει ολόκληρη. Αυτά θυμάμαι τώρα πρόχειρα. Πάντως να ξέρετε, πιστεύω μέσα σε 2 μήνες από τώρα που μιλάμε, το πρώτο διαρκεία σε ένα πατέρα θα είναι έτοιμο. Το πρώτο διαρκεία. Εντάξει, θα χάσουμε με 1,5-2 μήνες. Τι θέλω να το κάνω το δώρο πριν ξεκινήσει το σεζόν, αλλά άμα κάνεις έσοδα 3 ευρώ την ημέρα, καταλαβαίνετε παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο παρά τις χιλιάδες των θεάσεων. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι υποπαράγοντες που είναι τα like, που είναι η διάρκεια που βλέπετε το βίντεο. Όλα αυτά συντελούν ώστε το YouTube να σου δώσει χρήματα. Έπρεπε να το πω παιδιά αυτό για τους καλοπροαίρετους που γράφουν ποια είναι τα κριτήρια ώστε το YouTube να πληρώσει. Αν δεν το πω εγώ, ποιος θα το πει. Ρώτησα YouTuber, άλλα παιδιά που ανεβάζουν άλλου είδους βίντεο. Έτσι. Και μου είπανε αυτά που σας λέω τώρα. Δεν το βλέπουμε το ΜΕΑ 3. Να καλυφώνεται. Ας ανέβει λίγο η κάμερα και να εστιάσει λίγο το ΜΕΑ 2. Και εδώ έχουμε... Καλά, φτιάχνω. Μισό λεπτό. Εδώ. Νομίζω είναι καλά. Το ΜΕΑ 2. Εδώ το πεύκο μας. Από που γίνεται και η λήψη. Το ΜΕΑ 2, θα το πάρω ένα δεκάλεπτο και αυτό. Παίζει ρόλο και η διάρκεια του βίντεο, παιδιά. Έτσι, γι' αυτό προσπαθώ να τα μεγαλώνω τα βίντεο. Και, να ξέρετε ότι το κάθε δεκάλεπτο βίντεο είναι 3 γίγα. 3 γίγα
χάρισμά σας. Δεν με ενοχλεί που σπαταλώ και χρόνο και χρήμα για αυτό που κάνω. Αν δεν το έκανα με μεράκι, το σταμάταγα. Να είστε σίγουροι. Γιατί υπάρχουν και τα υπόλοιπα 5 κανάλια. Ο ΑΕΚ, ο Κόσκο. ΑΕΚ, ο Κόσκο. Ο Γιώργαρος, ο πρώτος που ήρθε εδώ πέρα, ο Ρωματικός. Μετά είναι ο Μεγαλάκης, ο Μικαλάτζελο. Όποιος τον έχει γνωρίσει, να έρθει πραγματικά να γνωρίσει πόσο καλό παιδί είναι και πόσο φορωμένος με την ΑΕΚ. Και είναι και οι τρεις, όχι, ο άλλος είναι ο Ντρόουν, το θερίο, ο Θανάσης, έτσι καλύτερες για μένα πιστεύω, καλύτερες λόγω ύψους. Και οι δύο πιτσιρικάδες μας, ο Γκέισον Κέσι και ο Πλούμπης, ο Σωτηράκης. Εγγραφές στα κανάλια, έτσι, δωρεάν είναι. Εδώ ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, ώρα του καλή. Αυτός είναι ο γερανός που βοηθάει στα έργα τα βόρεια ανατολικά, μεταφέροντας τα καλύπια και τα σίδερα και τις κολόνες, τις μανδύες σε αυτό το τομέα. Ο κόσμος πάει και έρχεται, παιδιά. Φυσικά δεν είναι ο κόσμος που άλλες μέρες Σάββατο υπήρχαν εδώ και πάλι. Καλοκαίρι γκάρ, Ιούλης μήνας διακοπών για τους περισσότερους Έλληνες. Αλλά το βασικότερο, παιδιά, είναι η ζέστη. Πραγματικά εγώ αυτή τη στιγμή φτάζω. Έτσι και φανταστείτε τα παλικάρια που δουλεύουν μέσα. Γι' αυτό συνέχεια θέλω να εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου όχι μόνο στα 5 αυτά ονόματα που σας έχω πει, με Μελισανίδη, με Demand, με το ένα με το άλλο, Βαγενά και τα λοιπά. Δεν θα τα πω τώρα, στο παρατρία. Κουμαΐδη, Κερμονάσα και Κότσιρα. Είναι τα παλικάρια αυτών, έτσι, που δουλεύουν νυχτημερών κάτω από έναν καυτό ήλιο και πρέπει να τους αποδώσουμε τα έψημα. Λοιπόν, αυτά γίνονται, παιδιά, στον τομέα 3. Έπεσε το σχηρόδεμα εχθές που δεν ήρθα. Πόσο δεν μ' άφησε η κυραντίνα. Έχασα τα καλύτερα. Δεν πειράζει. Τα καλύτερα, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται. Θα είναι ένα γήπεδο στολίδι, ένα γήπεδο παλάτι που θα ντρέπεσαι να μπεις, να πατήσεις. Και μια αποκλειστική. Κάποιος θέλει το γήπεδο να είναι 35.000. Μαντεύτε, μαντέψτε ποιος είναι αυτός και ο Ευρών κερδίζει. Θέλω το μηνυματάκι σας σε αυτό το βίδεο, ποιος μπορεί να είναι. Προσγείωση δονητή από τον Βασίλη του Δημητριάδη, καθώς οι εργασίες σχηροδότησης της πλάτης του τομέα 12 συνεχίζεται. Εδώ έχουμε τον επιτελάρχη, τον κύριο Βαγενά. Σας έχω πει από την αρχή των εργασιών, είναι πάνω από το κεφάλι τους. Τα παλικάρια όλα με ξέρουν και χαιρετάνε. Μα την Παναγία, το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι να δώσω την κάμερα σε ένα από αυτά τα παιδιά να τραβήξει όσο το δυνατόν καλύτερα πλάνα από μέσα. Δεν πηγαίνω μέσα γιατί έχει πολύ ήλιο. Τώρα ήρθε εδώ, θα το πω όπως το λέει ο Μιχάλης, η προποσκίδα. Μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει και του γιού μου, Μανολάκη. Παπά, καλύτερα τα λέει ο Μιχάλης. Δεν μου αρέσει εσύ, πώς θα λες έτσι, τη σωλήνα. Πάλε προποσκίδα μου, λέει. Όλοι παιδιά να βλέπετε τα κανάλια μας, έτσι. Από όλα και ο Παξές, και ομιλητικούς και μη ομιλητικούς, μόνο κάμερα με φοβερά πλάνα. Από άλλες λήψεις, όλοι κάνουμε το ίδιο. Όλοι θέλουμε να μοιραζόμαστε πλάνα, λήψεις και εικόνες, από την Αγκασοφιά μας. Τώρα, παιδιά, θα μάθω
τι και πώς έχει το γήπεδο. Όταν τελειώσει το τηλέφωνο ο επιτελάρχης. Η σωλήνα βρίσκεται σε μια κολόνα. Όχι, συγγνώμη, δεν βρίσκεται σε κολόνα, βρίσκεται σε... στην πλάτη. Στην πλάτη. Έχει λυγίσει και είναι στην πλάτη. Και σκυροδοτεί. Ποτίζεται συνέχεια, βλέπετε παιδιά, τον πίδακα του νερού. Τον πίδακα μάλλον του λάστιχου. Έτσι. Στην εκκλησία μας, να μας βοηθάει πάντα η Παναγία. Εδώ, υπηρέσαμε το λάθος χρώμα. Μετακινεί το σωλήνα προς τα βόρεια. Καθώς περιστρέφεται ο βασιλοπύλαρος, κάποιο αντικείμενο παίρνει ή αφήνει. Κλείνω την κάμερα να μιλήσω με τον Παναγιώτο Βαγενά. Για δεν είναι βράδυ, είναι 2:15 το μεσημέρι, ανάψαν οι προβολείς, πάμε για δωματισμό, δεν ξέρω. Κοιτάμε λίγο τομέα 2 με τα μαστόρια, πάνω στο έργο, εγώ είμαι στο νότο, μαζί με τον επιτελάρχη. Είμαι στη μαγική κουβέντα το πόσο πλέον θα είναι το γήπεδό μας. Ναι. Εδώ δεν είναι ρίχτο ηλία, εδώ είναι πέστο τάδε. Πέστο τάδε για να πανηγυρίσουμε. Να σηκώσουμε ανάστημα, να σηκώσουμε φτερά. Να πούμε πάλι τον κάβουρα κάβουρα, το μελισανίδι. Αυτό τον αρχικάβουρα που δεν δίνει λεφτά ούτε στους εργάτες. Θα δούμε εδώ πέρα όλο το άνοιγμα πλέον της πεντάμετρης πρέσας. Σιγά σιγά. Και όπως σας έχω ξαναπεί, σε αυτό το βίντεο ρίχνει μόνο στις πλάτες του τομέα 12. Υπάρχουν δύο-τρεις κάτω δονητές για να διακαίουν το σκυρόδεμα. Οι γερανοί Ζεπάλτης και οι τέσσερις, θα τους ξανααναφέρω. Ο βόρειο ανατολικός, ο Μίμης ο Παπαγιάννου. Ο βόρειο δυτικός, ο Κώστας ο Νεστορίδης. Ο νότιο ανατολικός, που εδώ χειρίζεται τώρα σε εργασίες στο νότο και στην πρέσα, είναι ο Βασίλης ο Δημητριάδης. Και ο νότιο δυτικός, ο Θεομάς ο Μαύρος. Πιστεύω έκανα μια καλή επιλογή ονομάτων. Είναι και οι τέσσερις πρωταθλητές. Τέσσερις από τους εκατοντάδες πρωταθλητές ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Χθες είχα την τιμή να συνομιλώ με τον Γιώργο τον Χριστοδούλου. Βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης για όποιοι ενδιαφέρονται από εσάς για αυτόν. Ότι τον Δημήτρη τον Πίτα. Και τον Δημήτρη τον Πίτα. Δεν ξέρω παιδιά, ένας από τους δύο μένει στα Χανιά της Κρήτης. Πάντως και με τους δύο συνομιλούσα, facebookικά. Με το Γιώργη τον Χριστοδούλου ανατρέξαμε στο παρελθόν την κολλάρα που έβαλε με τον Πάουκ, με το φάουλ. Το Πίτα λέω, με την κολλάρα που έκανε με το φάουλ με τον Πάουκ και το κεφαλιά που έβαλε με τον Μπιλμπάο, όσοι θυμούνται παιδιά. Νικήσαμε ένα 0 εδώ, χάσαμε 2 μηνύες αμαμές. Και με το Γιώργη τον Χριστοδούλου, με την κολλάρα που είχε βάλει στην Ξάνθη, με το τακουνάκι και άλλα πολλά. Είναι καλά και τα δύο παιδιά. Και το Βάιο τον Καραγιάννη. Ναι, και το Βάιο τον Καραγιάννη. Χθες και οι τρεις μου κάναν την τιμή να με δεχθούν στην παρέα τους στο Facebook. Άρε Βάιε. Καρατέκα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα. Στη σκηνοθέτηση. Παναγιώτης που πήγε. Α, εκεί είναι. Ωραία. Γιατί όσο σας μίλαγα, η κάμερα έδειχνε, εγώ σκεφτόμουν τα ονόματα, μην μπερδέψω κάποιον και τον πω αλλιώς και τα λοιπά. Είμαι και μια ηλικία παιδιά. Αύριο να ξέρετε ότι έχω γενέθλια. Ετοιμάστε τα δώρα σας. Δεν θα μου κάνει δώρα μόνο ο Μελισανίδης. Θα τσεκ. Έτσι. Θέλω και από εσάς. Δεν θα οικονομήσω τώρα αυτό που κάνω με την ΑΕΚ. Πρέπει να οικονομήσω, παιδιά. Γενέθλια έχω. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Μόνο θα είμαι στο σπίτι. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Έτσι, μάκες μου. Ωραία, εντάξει. Το χιμωράκι μου αυτό είναι. Μαύρο, άσπρο, αυτό έχω. Αυτό διαθέτει το κατάστημα. Πτήση.
του Κώστα του Νεστορίδη με μια αρματιά σιδέρων στο βορρά, στο κέντρο πτήση του Κώστα, του Μίμη του Παπαγιάννου με μπετοφόρ, με μεταλλότυπους, και τώρα που βρήκα τον Παναγιώτη ας το κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Στο περιπατητό θα σας πω ότι το λιγότερο που μπορεί να γίνει το κήπεδο της Αγιασοφιάς είναι 32.500, το λιγότερο έτσι. Και το περισσότερο 33+. Αυτό είναι από την πηγή που πιο γάργαρη δεν υπάρχει στο εγκοτάξιο. Καθώς περιπατητά το πάω για να δούμε το τι γίνεται και το άρθρος μας εδώ με τις καλιακούδες, θα ξαναμπω μέσα πάλι από τα χαλάσματα, όχι, το χίλιο, από το μέσα από το αλσάκι. Βλέπω ήδη μια δεκαριά φίλους της ΑΕΚ να είναι στα κάγκελα θεωρίου. Το 21 είναι πιο λίγοι, πιο πολλοί είναι κάτω στο Πεύκο, στην είσοδο. Ας δούμε εδώ πέρα από όλη τη διάσταση πως γκρεμίστηκε και τι άφησε πίσω του το χάλασμα. Όχι του Βασιλόπουλου, δεν είναι δικό του, παιδιά. Να τα έχουμε με αυτόν. Αυτός είχε βάλει ένα βέτο. Θέλει τα σκουπίδια εδώ. Δεν ήταν δικά του τα κτίσματα εδώ πέρα. Δεν τα έφερε από τον πατέρα του. Ήταν τα κακός κείμενα όλων των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου από το 70 και δόθεν. Δεν ξέρω πότε έγινε, 60, 70, δεκαετία. Εδώ κάποιος Πονηρίδης πήγε να κάνει είσοδο. Του μείνε μόνο στα χαρτιά. Αντί πράξη δεν τον δικαίωσε. Εδώ βγαίνουμε πάλι στο Γιοπύρι. Όπως δεν υπάρχει δεντράκι. Έμαθα κάτι ακόμα, ότι είπε ο Δασάρχης στο Δήμο ότι ό,τι υπάρχει στο Δήμο εδώ μέσα χτίσμα θα γκρεμιστεί και είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να το αναπληρώσει με δέντρα. Καθώς τώρα πηγαίνω προς τον πυλώνα για να κάνω την αποφώνηση. Θυσιάζω. Να ξέρετε ότι... Γεια σας, γεια σας. Να μου πείτε. Τρέπα και κανένα πιο μακρύ. Πιο μακρύ. Ναι, δηλαδή... Εκεί ήμουνα, κοντά ήμουνα. Άλλος ένας που μου λέει να το κάνω παραπάνω. Παιδιά, μακάρι να γινότανε. Πάμε λίγο πυλώνα. Ο επιτελάρχης μου είπε ότι σήμερα, εκτός από το σκηδόδεμα στον τομέα 12 που βλέπουμε τώρα από μακριά, σε λίγο, γιατί το ρώτησα τι ώρα θα φύγει από εδώ πέρα, μου είπε αργάμιση, που σημαίνει ότι θα σκηνοθετήσει και τον πυλώνα, τον νότιο, δυτικό. Όχι, μπορεί, θα τον σκηνοθετήσει, γιατί μου το είπε. Θα σκηνοθετηθεί άρα και ο τομέας. Παιδιά, εσείς που με ακούτε από τα άλλα κανάλια, εγώ λογικά δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ. Καλύπτε για τους χιλιάδες των φίλων που μας βλέπουν, των αεξίδων και εμείς, τον πυλώνα 9, όπου θα σκηνοθετηθεί μετά τις 4. Λοιπόν, αποφωνώ. Ζήτω για εκάρα μας. Ζήτω. Δεν άκουσα μεγάλη συμμετοχή. Ζήτω για εκάρα, μάκες μου. Ζήτω. Κάτι πάει να γίνει. Άλλο ένα. Ζήτω για εκάρα, μάκες. Ζήτω. Ήταν πιο καλό αυτό. Αποφωνώ. Να έχετε όλοι σας ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο Μελισσάν, ο αεκάρχης, είναι εδώ για μας. Φίλες και φίλοι, όπως πολλάκι σας έχω πει, είναι διαφορετικό να κινηματογραφείς ένα γεγονός και να είσαι από πολύ κοντά, και άλλο
να το βλέπεις σε μία οθόνη. Είναι τρομερό, παιδιά, το συναίσθημα που νιώθω τώρα, αυτό το απόγευμα. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας της ΑΕΚ Άρας στο Κίελτσε, με κάποια ομάδα εκεί πάνω. Σας υπόσχομαι ότι σήμερα το βράδυ θα έχετε και βίντεο από τον αγώνα, με ανταποκριτή. Να είναι καλά τα παιδιά που θα μου τα στείλουν. Στο διατάφτα εμείς, επειδή το κανάλι είναι κανάλι για να δείχνει πιο πολύ τα έργα, άσκετα με τις εκπλήξεις που θα έρθουν το Σεπτέμβριο, παιδιά. Όλα καλά. Λοιπόν, είμαι πάνω από το τομέα 3, το γήπεδο βλέπουμε, το κοντάξιο της Αγκαζοφιάς, πάνω από το τομέα 3, από τα νότια προς τα βόρεια πλέον, έτσι όχι πάνω του, από βόρειο ανατολικά, είμαι πλέον στα βόρεια κεντρικά. Λοιπόν, πολλές φωτογραφίες, αυτό είναι δεδομένο, ότι έχουν βγει. Δέστε εδώ πλάνο, παιδιά, τι ωραία ντύνονται οι τένοντες που βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους μανδύες, τους σιδερένιους των κολόνων. Να βάλω λίγο την καλή, παιδιά. Ναι, και είμαι πεπισμένος, γιατί το δείχνει ο φακός και όχι τα μάτια μου, ότι εδώ αυτές όλες οι κολόνες, παιδιά, που έχουν καλούπια, έχουν σκυροδετηθεί. Δηλαδή, από πλευράς σκυροδέματος, είμαστε πιο μπροστά στις κολόνες του τομέα 3 παρά στις κολόνες του τομέα 5. Απλά ο τομέας 5 είναι πιο μπροστά από πλευράς πυλώνα. Είδαμε ότι έφυγε το γεφυράκι, το κίτρινο. Έχουν μείνει δύο κενά χωρίς να έχουν σκυροδοτηθεί. Είναι εδώ αυτά τα πέταλα, τα ορθογώνια που καθόντουσαν πάνω και κάθονται ακόμα, παιδιά, οι δύο πυργίσκοι, οι μπλε. Το βλέπουμε τον έναν, βλέπουμε και τον άλλον απέναντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φιλαράκι μου, το Δημητράκη. Ώρα του καλή, το παλικαράκι αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ με τα βίντεο. Του εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή στη διαδρομία. Ξεκίνησε και αυτό την περασμένη εβδομάδα σαν τα εκατομμύρια των Ελληνόπουλων που βγήκαν στην αγορά για να βρουν εργασία. Είναι πολύ σπούδασο το παλικάρι. Ασχολείται με αυτά τα πράγματα που σας είπα και βρήκε δουλίτσα εκεί που ήθελε, στον τομέα του. Πιο πολύ, ξέρετε, παιδιά, πιάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο ούτε καν το είχαμε περάσει στο μυαλό μας ότι θα το κάνουμε. Έτσι, άλλα σπουδάσαμε και άλλα πάμε να κάνουμε. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα του 2020. 18, 20, 30, κάθε πέρσι και καλύτερα, αλλά επειδή ήμασταν σαν λαός, μέγας και τρανός, θα τα αλλάξουμε όλα. Μην ανησυχείτε. Ποιος πίστευε ότι θα κάνει ένα γήπεδο? Ένας το πίστευε μόνο. Ο Μελισανίδης. Μπας πίστευα εγώ ότι ο πρόεδρος, λέγοντας θα κάνω γήπεδο, τον πίστευα στην αρχή. Τώρα τον υμνώ. Τι να κάνω? Να μην τον υμνώ. Θέλουμε κανένα δαμίδι? Φέρτε τον. Λοιπόν, παιδιά, περιπατητώ. Είμαι βορρά. Καταλαβαίνετε που είμαι. Και κατεβαίνω προς τα κάτω. Τεργεύει ο τομέας 2. Πάρτε και λίγο γευσούλα από μέσα. Άντε, όπα. Πάρτε, είμαι και με την παντούφλα. Πάρτε λίγο μέσα, παιδιά, τώρα που λείπει και η γυναίκα μου. Εδώ, παιδιά, λογικά θα παίξει η σουίτα. Πάνω από τα υπόγεια θα παίξει η σουίτα beach. Στις πλάτες. Εδώ θα κάθεται ο πρόεδρος. Αφού τον έπιασα στο στόμα μου τώρα. Και οι αεξίδες, παιδιά, που έχουν το χρήμα και πρέπει να το διαθέσουν στην αγορά των διαρκείας εδώ για να θεριεύσει η προσπάθεια του Προέδρου. Γιατί ωραία έκανε με το γήπεδο. Αν δεν πουλάμε τα διαρκείας, πώς θα στηρίξει το γήπεδο? Έσοδα, παιδιά, είναι τα έσοδα. Δηλαδή στο ΆΚΑ μπορεί να γεμίζει το γήπεδο με 60.000, να το κάναμε με τον Ολυμπιακό και με τη Λιβαδιά πέρσι, ανεπίτρεπτο για πρωταθλητήρια ομάδα, sold out μόνο σε δύο παιχνίδια. Έτσι, και με τον Ολυμπιακό δεν ήτανε. Και τα έσοδα, τα μισά, ρε παιδιά, πηγαίνανε συνέχεια στα ενίκια του ΆΚΑ. Πού να μείνει, Φράγκο? Από τα έσοδα εννοώ, έτσι. Με το μικρό μου το μυαλό λέω. Δεν μπορεί να κάνω και λάθος. Και τα έσοδα να τα βάζει παντελόνι όλα ο Κάβρας τσέπη. Εδώ, παιδιά, είναι ο τομέας 7. Ο επιτελέξης μου είπε ότι πιθανόν απαιτώθηκε, σκυροδετήθηκε και ο τομέας
9 στο Μιλώνα. Θα το κάνω περιπατητό και εκεί πέρα. Πάμε τομέα 6. Λαμπρός. Βλέπετε παιδιά, ο ήλιος έχει ήδη δύσει. Έχει πάει δηλαδή προς Καματερό μεριά. Για όσους ξέρουνε, λιώσα εκεί. Στα δυτικά προάστια των Αθηνών, που η ΑΕΚ έχει τεράστια μάζα φιλάθλων οπαδών. Τα δυτικά προάστια. Βέβαια όλες οι ομάδες έχουν στα δυτικά προάστια, αλλά και η ΑΕΚ έχει πολύ κόσμο εκεί. ΑΕΚ Κόσκο. Το τρολόπεδο που καμιά 15 χρόνια πριν ζωγράφισε από το 2004-2005 το σήμα του δικέφαλου πάνω στο χώμα. Αυτός κι αν είναι μάγκας και αεξής. Του λέω, Γιώργο, μίλα λίγο. Τι να πω, μου λέει, μίλα ρε Γιώργο. Δεν πειράζει, όπως το βγαίνει του Γιώργου. Είναι ο πρώτος που ξεκίνησε την προσπάθεια αυτή και όλοι ζηλέψαμε από αυτόν και συνεχίζουμε στα χνάρια του. Παναλαμβάνω, εγώ, ο Μιχαλάτζελο, συγγνώμη, ο Μιχαλάτζελο εγώ, ο Θανάσης, ο Κλούμπης και ο Τζέισον. Λοιπόν, όπα, πάνω από τομέα 1, Μπετοφόρμ, Μπετοφόρμ, ο Μπετοφόρμ, έχουν μείνει ακάλυπτα περίπου 4 κομμάτια, 4 κουτάκια, εδώ θα είναι οι σκάλες, εδώ όπως είπαμε που είναι η σημαία, δίπλα θα είναι η είσοδος των ομάδων, εδώ σε αυτό το κενό διάστημα, και συνεχίζω προς τα κάτω για να δούμε και το αποτέλεσμα της σκηνοθετήσεως. Γεια σας, γεια σας. Τα κρεμίσματα. Τα κρεμίσματα τα έχω πάρει. Το πρωί, το πρωί. Πώς είπαμε το site, μαύρη γάτα. Συγγνώμη. Πώς είπαμε το site, το δικό σου. Μαύρη γάτα. Με προσβάλλεις, ωραία μου κύριε. Μαύρη γάτα. Θα τα ακούσουν αυτά οι τρολαριστές. Δεν το ξέρω. Black Horse Eye. Μαύρο άλογο, όχι μαύρη γάτα. Αυτό ήταν ένα ωραίο που μπήκε εδώ το παλικάρι. Με είπε μαύρη γάτα. Γιατί είναι μαύρο γάτα. Ολόκληρο παλάτι φτιάχνουμε. Εγώ είμαι μαύρη γάτα. Λοιπόν, το είπε με πάσα διάθεση για κούμορ ο κύριος. Και δεν είναι κύριος κανένας τριαντάρης, είναι 60 πλάς. Έχει φτάσει η τεχνολογία, παιδιά, και στους 60ρηδες να καταλαβαίνουν από YouTube. Είναι ο Λέα Τσίπρα. Είσαι γάτα, είσαι δύναμη. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δείξουμε τα επόμενα 1,5 λεπτό που μένει 110 λεπτό. Όλο αυτό που έγινε σήμερα, η σκυρόδεση, στο τομέα 12, θα έλεγα βλακίες το πρωί, ότι ρίχνανε μόνο στις πλάτες. Και στις πλάτες εδώ έχουν πέσει. Εδώ έπεσε παντού. Έπεσε παντού, παιδιά. Να είναι καλά ο Παναγιώτης ο Βαγενάς και το επιτελείο του. Όλη η πλάκα έπεσε, από άκρου σ' άκρου. Και έχουν μείνει οι κερκιδοφόροι. Βλέπω 4-5 κομμάτια. Δεν μπορώ να ξέρω αν είναι 4-5, θα το καταλάβουμε. Εδώ οι κερκιδοφόροι θα είναι 6 στον τομέα 1, ενώ στον τομέα 2 θα είναι 4. Ακριβώς όπως απέναντι. Τομέας απέναντι 6, 4 κερκιδοφόροι. Ο τομέας 2, 4 κερκιδοφόροι. Ο τομέας απέναντι 7, 6 κερκιδοφόροι. Και ο τομέας εδώ πέρα, ο 1, 6 κερκιδοφόροι. Εδώ λογικά θα είναι 4 κερκιδοφόροι, ο 12, και ο 8 απέναντι θα είναι άλλα 4. Μιλάμε για κερκιδοφόρους, παιδιά. Είμαι πεπισμένος, δηλαδή το κόβω, ότι υπάρχει και ότι δεν έφαγε μαύρη γάτα, που είπε εδώ το παλικάρι, ότι το μίνιμουμ το κηπέδο θα είναι 32.500, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι 32.499 το μίνιμουμ. 32.500, μου το είπε η πηγή που γάργαρη άλλη δεν υπάρχει τόσο πολύ. Σηκώνω το φακό, ζήτω η ΑΕΚ Μάγκες, κλείνω το πρώτο βίντεο. Να καταγράψουμε λίγο το τομέα πάλι 12. Όλη η ταράτσα έχει διαποδιστεί με το νερό.
έτσι για να μην σκάει το χειρόδεμα. Ωραίο πράγμα, περασμένες 9. Η Αϊκάρα έχει ξεκινήσει το φιλικό της. Εγώ εδώ δεν βλέπω και ούτε σε θεωρία της 21 κάποιο κόσμο. Εγώ μόνο εγώ. Εδώ βλέπουμε το κεφυράκι. Το κεφυράκι. Να και το τρυπάκι που θα γίνει ο πυλωνάς. Λίγο χαμηλά το βλέπω. Δεν ξέρω παιδιά, πάντως ανοίγουν τεράστια λακκούβα. Θα εστιάσει λίγο φακός. Μισό λεπτό. Εδώ. Εδώ βλέπω τόσο σφύρα όσο και κούφτα. Έτσι, κι άλλο ένα μηχάνημα. Σκάβουνε σε αρκετό βάθος, σκάβανε. Υπάρχει από πάνω η κίτρινη, η γεφυρούλα. Μήπως κάνουν εκεί το πυλώνα, αλλά το βλέπω ότι είναι πιο κλειστό σε μήκος. Μπορεί να μεγαλάνε και τα μάτια μου από την απόσταση. Πιθανόν εκεί που σκάβουν τώρα τα παλικάρια, οι εξκαφείς, τα μηχανήματα, εκεί να γίνει και ο τέταρτος ο πυλώνας. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο μέσα. Δεν έχω δηλαδή εκ των πραγμάτων και των ματιών μου άποψη αν είναι πιο μέσα από τον άλλον. Θα το δω στο βίντεο το βράδυ, θα το δείτε κι εσείς και θα τα βρούμε. Νότιος τομέας, τομέας 11, σκαψίματα πολλά στο νότο. Ωραία, και τώρα πάω την κάμερα στον τομέα 10, είδα το δεξαμενές, και 9 που είναι ο πυλώνας. 6-7 και θα αποφωνήσω από τον πυλώνα μας, τους πυλώνες μας, τους πάντων. Τομέας 10 είδα το δεξαμενές, όπως σας είχα πει παιδιά εδώ και 15-20 μέρες, ο τομέας 10 θα πεσοδρομηθεί. Και προς το παρόν, μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες αποπεράτωσης των εργασιών στο εργοτάξιο, θα είναι σκέτα αποθηκευτικός χώρος. Για να κουμπάνε εδώ τα μαστόρια, σίδερα, ξύλα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια οικοδομή. Έχει σκυλοτατηθεί τελείως. Έχουν μείνει αυτά τα τρία κουτάκια με τις αναμονές. Ο χρόνος θα μας δείξει για ποιο λόγο αυτές οι αναμονές υπάρχουν ακόμα. Βασίλισσα, θύρα. Χαλάω και φτιάχνω το γυαλί. Εδώ βέβαια είναι πικρίλα, εδώ είμαι καλά. Δεν έχω κάπου σταθερό το τρίποδα, παιδιά, και αυτό κουνιέται η κάμερα. Δεν είναι ένα κινητάκι ελαφρύ. Είναι αρκετά κιλά η κάμερα. Ελάτε καπετάνιο, ελάτε. Ελάτε με την όμορφη κοπέλα. Ελά, βοήθαμε. Κάσε από εδώ. Από εδώ. Ελά από εδώ, αριστερά μου. Κύριος. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι. Κούτο. Έλα, κάτω εδώ, όπως εγώ. Εκεί, κάτω εδώ. Δεν τα αφήσεις και μουρθιά μούτρα. Κύριος. Λοιπόν, παιδιά. Αγγτζής είστε. Λίγο μωρό, όχι πολύ. Είναι και αυτή μια ερώτηση από ένα πιτσιρικά 15. Περάσατε, εντάξει. Εννοεί. Μια χαρά, εντάξει. Εσύ άκρισε. Όχι. Παναθεμάσαι. Δεν πειράζει, θα τον κάνουμε και αυτόν να εξή. Εντάξει, παιδιά, καλή καρδιά να υπάρχει. Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι αεξίδες, δεν μπορούμε να είναι όλοι Ολυμπιακοί. Γι' αυτό υπάρχουν και οι ομάδες και είναι αρκετές. Έτσι, ο καθένας διαλέγει την ομάδα της καρδιάς του, όποια είναι αυτή. Και βλέπουμε ποδόσφαιρο. Και βλέπουμε ποδοσφαιράκι. Ούτε να χαλιόμαστε με ξυλίκια και τα λοιπά. Ξέρετε, πάμε για την ενότητα και μόνο. Πώς το COVID ούτε, μια, έχει γίνει. Ούτε μια μπάλα. Πότε το COVID να έχει τελειώσει αυτό το γήπεδο. Ρωτάει πότε θα έχει τελειώσει, λες και έχει αγωνία. Ολυμπιακός, ρε. Πω Παναγία μου. βοηθάει τώρα ο Ολυμπιακάκιας, δεν πειράζει. Είναι ένα γλυκό παιδάκι, έχει έρθει με το κοριτσάκι του εδώ. Άλλη γλυκά αυτή. Εμείς τομέα όλων τον πήρα παιδιά, τομέα 10, ήταν το δεξαμενές, από εδώ και θα ποτίζεται ο αγωνιστικός χώρος και θα είναι και θέμα πυροπροστασίας, έτσι, αφού θα έχει
τόνους στα κυβικά κάτω με νερό. Λοιπόν, από νότο προς το βορρά τομέας 4 βασίλισσα 322, ο τομέας 7 παλιά επίσημα θύρα 18. Εγώ θέλω να τα λέω, παιδιά, για όσους ρωματικούς μου λένε να λες και τις παλιές θύρες. Έτσι, συνεχίζω, παιδιά, τώρα από τον πυλώνα και να από τον πυλώνα, ναι, το νότιο δυτικό, τομέα 9, και θα αποφωνήσω από το τομέα 5 στα βόρεια. Πάμε λίγο και στον πυλώνα. Δυστυχώς δεν σκυροδοτήθηκε σήμερα. Πάμε για Δευτέρα. Λογικό ήτανε, παιδιά, τόσα κυβικά ρίξανε απέναντι στον τομέα 12, εννοώ. Πού να προλάβουν τα μαστόρια να έρθουν και από εδώ κάτω. Παντού εδώ πετώ, στον τομέα 10, με τις δεξαμενές. Από κάτω το τι με λιγενέστε μέχρι και σήμερα, και θα συνεχίσω για να αποφωνήσω από 6-7 και βόρειους πυλώνες. Το κρατάει το φως της ημέρας. Ας τραβήξουμε τα τελευταία πλάνα. Είμαστε στον πυλώνα, το μεγάλο, το βόρειο δυτικό, ύψος 15 μέτρων και πλέον, γιατί όπως βλέπουμε υπάρχει τροποποίηση από το μεσημέρι που τράβηξα τα πλάνα. Η μούφα ακούμπωσε μία στην άλλη το αρσενικό με το θηλυκό και τώρα έχει επεκταθεί, προενταθεί προς τα πάνω. Έτσι, έχει ξεπεράσει τα 15 μέτρα σε ύψος και πιθανόν και αύριο να δούμε έργα εδώ από τα παλικάρια του κύριου Χουμαΐδη, του πυλωνάρχη. Όπως ξέρουμε, ο κύριος Χουμαΐδης έχει αναλάβει την κατασκευή και των 4 πυλώνων. Λίγο πολύ ξέρουμε για τους άλλους τους επιτελάρχες. Να δούμε τελικά ποιος θα αναλάβει την υπογειοποίηση, να μας φύγει αυτός ο βραχνάς, έτσι ώστε να ξέρουμε πάνω κάτω σε πόσο καιρό το γήπεδό μας θα πραγματοποιηθεί. Γιατί όπως ξέρουμε, η υπογειοποίηση είναι άρρηκτα δεμένη με το γήπεδό μας. Χωρίς υπογειοποίηση, όσο και να προσπαθούμε όλοι και όλοι τους οι επιτελείς, δεν θα είναι λειτουργικό. Να δείξω λίγο τώρα από τα βορειοδυτικά τον τομέα 4, όπου έχουν φανεί, όπως ξέρουμε, όλα τα γύρια. Πολλοί μου λέτε ότι πάνω στο δοκάρι δεν θα κάτσει αγκύριο και δεν θα κάτσει και κερκίδα. Να ξέρετε, παιδιά, ότι το γήπεδο minimum είναι 32.500. Κάποιος έχει ζητήσει 35.000 να γίνει. Αν το πάρουμε στο μέσο όρο του, των δύο αυτών σκέψεων, γίνει 33+. Και επειδή 33+ θα γίνει, εδώ είμαστε, Γιώργος λέγομαι, Black Horse λέγομαι. Αν δεν γίνει τόσο, κράχτε με. Αλλά μέχρι τότε, να το έχουμε δεδομένο ότι το γήπεδο θα γίνει πλάς 33.000 θέσεων. Καθώς συνομιλώ τώρα με ένα κύριο ηλικιωμένο και λέει λοιπόν, ο Άγιος Μελισσανίδης. Να πάω λίγο πιο κοντά στο τομέα 4. Γιατί το λέει το Άγιο Μελισσανίδη, γιατί τώρα θα πούνε ότι θα σε έβαλα εγώ να τα πείτε αυτά. Όχι, είμαστε τελείως τυχαία εδώ πέρα. Για πείτε μερικά πράγματα, τι βλέπετε τώρα εδώ πέρα. Ο άνθρωπος είναι 80+. Όχι, καλέ! 70+. Είναι στην κάπα 70, παίζει τη ΣΑΕΚ. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι εντός πώς των... χρόνων είσαι τελικά? 73. Ωραία. Εντός του καλοκαιριού. Ποιο καλοκαιριού? Του φετινού. Ναι. Να όλοι οι αεκτζίδες να συνέλθουμε εδώ πέρα στο γήπεδο. Ναι. Και να πάρουμε μία απόφαση, να ορίσουμε μία ημέρα σαν γιορτή για τον Άγιο Μελισσανίδη.
Λοιπόν, σας ορκίζομαι διότι αν στο δεν στεφάνι είναι... μου διότι ότι αν... τον άνθρωπο εδώ πέρα τώρα τον είδα, ήρθε στην κάμερα κοντά και μου λέει τι έγινε με τον Άγιο Μελισσανίδη, λέει αυτός δικός μου είναι. Δεν έχω δώσει τίποτα στον άνθρωπο να τα πει αυτά, έτσι ξέρετε ότι το κανάλι είναι αφαντρών μελισσανιδικό. Λοιπόν, για τους δικούς μου λόγους, τώρα ο κύριος, εσείς διότι... τι λόγο έχετε, σας δίνει λεφτά και εσάς. Εμένα... Εμένα μου δίνει λεφτά, τσέκι, κάθε μέρα. Εσάς σας δίνει. Εμένα, και εμένα μου δίνει την ικανοποίηση ναι. που βλέπω αυτό το παλάτι να γίνεται, το ναι. οποίο είναι απίστευτο. Και... Ναι. Όσοι συμφωνείτε με αυτόν τον κύριο των 73 ετών, έχετε μυαλό. Οι υπόλοιποι που δεν συμφωνείτε με αυτόν τον κύριο των 73 ετών, λοιπόν, είστε πολύ μικροί. Έτσι. Και σε μυαλό και σε ηλικία. Λοιπόν, γιατί αν δεν ήταν ο Μελισσανίδης, τι θα γινόταν η ΑΕΚ, το όνομά σας? Γιάννης. Κύριε Γιάννη μου, τι θα ήταν η ΑΕΚ? Εθνικός Πυριός. Πανιωνάκι. Εθνικός Πυριός. Δεν έχω τίποτα με το Πανιώνιο, αλλά δεν αξίζει στην ΑΕΚ να είναι πέμπτη έκθεση. Εθνικός Πυριός θα ήταν. Αν τα λέω λάθος ρε παιδιά, κατακρίνετε με. Και φτύστε με. Δεν μπορεί η γη εδώ των προγόνων των Μικρασιατών, έτσι και ο Πανιώνιος, εντάξει, Νέα Σμύρνη, Μικρασιάτες είναι, αλλά δεν έχει την οντότητα τη ΑΕΚ. Δεν έχει βγάλει τα ταλέντα που έχει βγάλει η ΑΕΚ. Δεν έχει τους τίτλους που έχει η ΑΕΚ. Ιστορία έχουν όλες οι ομάδες. Αλλά δεν έχει αυτό το big που έχει η ομάδα ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν. Ο Θεός να τον έχει καλά. Μπράβο. Διότι. Έχω να ακούσει στο κανάλι τώρα. Ναι. Πείτε μου, πείτε μου. Διότι όσο ζει αυτός ο άνθρωπος. Έχουμε κι εμείς πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες ότι αυτή η ομάδα θα θριαβεύσει σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο Μελισσάν, χωρίς να το ξέρετε οι υπόλοιποι, τα δίνει και σε άλλα τμήματα. Τα δίνει και σε άλλα, μάγκες. Λοιπόν, γιατί πάνω απ' όλα είναι αεκτζής. Είναι μεγαλόψυχος και δεν είναι ο Κάβουρας που λέτε επειδή δεν πήρε ένα Κάιπερς. Λοιπόν, και δεν πήρε έναν Πόρσε, Πόνσε, όπως το λένε. Έτσι θα πάρουν τον Audi. Το περιοδικό Forbes τον έχει κατατάξει στους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Μάγκες, βρήκαμε επιστήμονα τώρα, έτσι. Με 20 σταθμούς σε όλο τον κόσμο. Αναπαραγωγής, τροφοδότησης, πετρελαίων και... στον Αμερικάνικο στόλο κτλ. Επίσημος, πώς το λένε... Προμηθευτής του Αμερικανικού Δημοσίου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν... Άλλοι λένε τώρα οι κακοί ότι τα έχει με το δημόσιο της Αμερικής, θα το πάνε φυλακή. Θα πάνε φυλακή. Άρε έτσι, κουτσαβάκια, ναι. Κοιτάτε λοιπόν. Εδώ αγκύρια εσείς, θα μιλάει εδώ ο κύριος Ανδρέας. Ο κύριος Γιάννης, με συγχωρείτε. Λοιπόν, 60 χρόνια εκτζής. Και τώρα... Τα άλλα 13 τι ήταν? Εντάξει, πεδάκι. 13 χρόνια ας πούμε... Πεδάκι. Μπορεί όλοι από 6 χρονών κάτι λέμε. Ότι είμαστε. Εγώ είμαι έξω εκγενετής που γεννήθηκα εδώ. Και η γυναίκα του. Εσύ... Εγώ είμαι έξω που είμαι 65. Εσύ που είσαι, όπου είστε κύριε. Κάτω Πατήσια. Κάτω Πατήσια. Δεν είναι και μακριά. Εγώ είμαι φιλανδία. Μια γειτονιά. Εδώ. Σε αυτήν την παιδιά τον πει στη γυναίκα του. Στη γυναίκα του που είναι όμορφη και ψήφισε Βασιλόπουλο. Εδώ, σε αυτήν εδώ πέρα. Να γυρίσω τώρα κάμερα να δείξουμε ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του Βασιλόπουλου. ΣΥΡΙΖΑ είπα η Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλο, ναι. Ναι. Γιατί ο Βασιλόπουλο δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα. Ούτε αυτό ξέρει τι είναι. Ο Βασιλόπουλο ήταν άγνωστο εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, πού βρέθηκε αυτό ο άνθρωπος? Και Ολυμπιακός. Και από σπόντα βγήκε. Να δείξουμε και στην κάμερα, παιδιά, για όσου μπήκαν τώρα στο κανάλι, ότι το γήπεδο τη Αγία Σοφιά θα είναι αυτέ τι δύο κολόνε. Και μπροστά. Η τρίτη κολόνα που βλέπουμε τώρα, η μικρούλα, έτσι, θα είναι η είσοδο του γήπεδου. Εδώ, αυτό εδώ δείχνω τώρα. Εδώ αριστερά δείχνω. Δεν θα είναι όλες οι κολόνες γήπεδο. Η τελευταία κολόνα θα είναι είσοδος. Άρα ναι. Εδώ θα ξαναδείξω, παιδιά, 3 μέτρα. Εδώ θα ξαναδείξω, παιδιά, ότι ο πυλώνας, ο μισός θα είναι μέσα στο γήπεδο, ο άλλος μισός θα είναι έξω από το γήπεδο. Οι προεντάσεις θα φτάσουν ελάχιστες πάνω στα 40 μέτρα. Συγγνώμη, το τελευταίο επίπεδο είναι αυτό, το τελευταίο μπαλκόνι. Είναι ναι. Αυτό τώρα που θα ναι. Το... ναι, 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 ναι. Είναι όμοια η 4, ο τομέας 4 με τη τομέα 6 είναι ίδιοι. Μάλιστα. Εκεί τελειώνουμε, εκεί τελειώνουμε. Εκεί τελειώνουμε. Το γήπεδο θα είναι το λιγότερο 32.500. Η διορροφή εξέδρα τελειώνει και εκεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι 32.500 το μίνιμουμ. Σας έχω αναφέρει ότι κάποιος μέσα από την ΑΕΚ με μικρό ποσοστό αγάπης έτσι, και λόγου το θέλει 35.000 θέσεις. Για να δούμε. Μακάρι. Καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι αυτός ο μικρός Κάβουρας. Έτσι. Αλλά αυτός ο μικρός Κάβουρας, αν μου πει 35, βαστάτε με εκείνη 40. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό αυτόν κύριο, εσύ είπας,
ο οποίος αφήνει παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές ένα παλάτι. Εγώ θα κάθε Κυριακή... Να δω το γήπεδο και θα πεθάνω, μετά ας πεθάνω. Κοιτάξτε να δείτε, όποιοι έρχονται εδώ πέρα ηλικιωμένοι μου λένε να δω το γήπεδο και να πεθάνω. Έτσι, σας έχω πει παιδιά όμως ότι πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια, έτσι. Σωστά, ο παππούς εδώ πέρα έχει τη δικιά του οικογένεια, τα παιδόγονά του. Σωστά. Αυτό είναι το πρωταρχικό, η μπάλα είναι μία άβλα. Κάπα και άβλα. Τα οποία τα εγγόνια μου στο σχολείο οργανώνουν τα άλλα τα πιτσιρίκια να τα κάνουν σύλλογο πιτσιρικαίων διαγωγείου Άγιος Παύλος. Άγιος Παύλος, βοήθειά μας. Λοιπόν παιδιά, βγάζω την κάμερα, να ευχαριστήσουμε πολύ εδώ το ζευγάρι. Να είστε καλά. Δείτε το βράδυ, δεν έχετε μάλλον τεχνολογία να τα δείτε. Από πού τα σε ποιο κανάλι που είναι αυτό. Στο Black Horse Eye, στο YouTube, ξέρετε. YouTube. Να πείτε στο YouTube. Τι ώρα. Τώρα πέντε είναι 9.30, 11 θα τα έχω ανεβάσει. Ο αγωνιστικός χώρος θα είναι εκεί που είναι οι πρώτες σκουριασμένες συντεργές. Α, ωραία. Έτσι, λοιπόν, αυτό δείχνει, ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε λίγο παιδιά και τον άλλο, πυλώνα και να αποφωνήσω. Να είστε καλά, να είστε καλά. Βλέπετε παιδιά, όλες οι ηλικίες έρχονται εδώ. Α, θα πάρουμε μία πάλι. Κι όμως έχει πώς, Όταν είναι η μέρα, μου τα βγάζει σκούρα. Τώρα που είναι βράδυ, μου δείχνει πώς. Κάτι κοπηράξει στην κάμερα. Παλικάρια, βοηθήστε με για να μην πάω και τα σκάσω στην Νίκον. Γιατί τέτοια θύματα σαν και εμένα ψάχνουν, που είναι άσχετοι σε κάποιο επίπεδο και προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα τους. Λοιπόν, θα αποφωνήσω από το μπιλώνα 3. Θα σηκώσω τρίποδα ψηλά. Βαριέμαι να πάω εκεί πέρα. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε μουντιάλ βλέπω. Εφόσον δεν παίζει η Ελλαδάρα και δεν παίζει και η Ιταλία. Πολύ ωραία λήψη κι αυτή. Εδώ θέλω να πιάσω λίγο βετό, αλλά με χωρίζει αυτός εδώ ο τσίγκος. Δεν πειράζει παιδιά, όλοι θα τον ακουμπήσουμε κάποια στιγμή. Είτε αυτή είναι σε ένα χρόνο, είτε σε δύο χρόνια ή όποτε πει ο Θεός. Ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο ψηλά Θεός. Ο Θεός που όλοι πιστεύουμε οι χριστιανοί, έτσι. Εντάξει, ο Μελισσανίδης είναι ένας άρχοντας οικονομικός ηγέτης, αλλά ο Θεός είναι ένας. Αν πιστεύουμε στο Θεό μας και στην Παναγία μας, και εσύ πιτσιρικά που με ακούς τώρα και γελάς, χτύπα ξύλο την ώρα που τα χτυπήσεις, θα πεις όχ μάνα μου, όχ Παναγιά μου. Βλέπουμε παιδιά ότι τα κάλυψα σχεδόν ολάκερα, άρχιζε να τρεμοσβήνει και η μπαταρία κοκκινίζει, έτσι και το σκοτάδι πέφτει βαθύ. Εγώ σκύβω από τα προστατευτικά. Α, έχω τάξει και σε ένα παλικάρι να του πάρω το όνομα, οριζιναλίστας ο Μάριος. Τι άλλο να πάρουμε παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο, σκοτίνιασε. Εντάξει, ευτυχώς κρατάει λίγο η κάμερα ακόμα κάνα δύο λεπτά. Θα αποφωνήσω. Με αυτό εδώ το φατσάκι, με την κυρία του. Έλα εδώ ρε, το δείξω. Και αυτό εδώ, γίνα εδώ, εσύ με το λάθος χρώμα, γίνα εδώ. Αυτό το φατσάκι θα κλείσεις σε 10 δευτερόλεπτα που κλείνει ο φακός. Πες τον ήμουν τσάι, όσο ξέρεις, τώρα γρήγορα. Γρήγορα. Γιώργο, έλα, πες τον Αντωνιόνι ρε. Γιώργο. Εδώ ο κύριος τον Τίνο στον Τάκο είναι Ολυμπιακάκιας, με διαρκεία συνέχεια στην 29. Γιώργο, έφυγα ρε, φιλάκια πολλά, δεν σας το βράδυ. Θα αποφωνήσω από εδώ παιδιά, με τον πυλώνα, δεν προλαβαίνω, έχει 7 δευτερόλεπτα. Περασμένες πλέον 9 και 20.